τα τείχη συμβολίζουν την πόλη μας, πρέπει παιδιά, τη συμβολή το Ηράκλειο. Είναι ίσω από τα ελάχιστα τείχη που διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Τα τείχη του Ηρακλείου είναι χάλια ενώ θα μπορούσαν να ήταν ωραία πόλη. Νέοι προορισμοί, νέε ιδέε, νέε πραγματικότητε βρίσκονται πέρα από τα τείχη και περιμένουν να τι ανακαλύψουμε. Ο χρόνο μετρά αντίστροφα για το φετινό TEDx Ηράκλειο Beyond the Walls, πέρα από τα τείχη. Αυτό το Σάββατο ανοίγει τις πύλες του στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Για μένα τα τείχη είναι αυτά. Για μένα το so είναι αυτό Προστασία είναι ένας. Από τον εχθρό. Yeah. Από το Eurogroup. Yeah. Εγώ είμαι από το Βερολίνο και τα τείχη τα καταλαβαίνετε. Yeah. Τι μου συμβολίζουνε; Ήμουνα πολύ ευγνώμων όταν πέφτανε. Να βιώσει την εκδήλωση μέσα στο κέντρο της πόλης, απέναντι από τα τείχη, να δει διαδραστικές εικόνες οι οποίες απροβάλλονται πάνω στα τείχη, και να του δώσουν λίγο τη ζωντάνια, να περπατήσει στα τείχη και να τα ξανακάνει πιο ζωντανά, καθότι είναι ένα κομμάτι τη καθημερινότητά μα, το οποίο δεν του δίνουμε τη σημασία που πρέπει να του δώσουμε. Το TEDx πάει τα τείχη που μπαίνουν εμπόδιο στην επικοινωνία και γι' αυτό και θα υπάρχει ζωντανή μετάφραση όλων των ομιλιών στην νοηματική γλώσσα. Και γενικώ όλη η ποικιλία των ομιλιών, την οποία, οι οποίε θα ακουστούν το Σάββατο 28 Φλεβάρι, καλύπτουν ένα φάσμα που έχει να κάνει με τη δυναμική του νησιού τη Ελλάδο ή και του TED σαν ιδεολογία. Πέρα από τα τύχη, θα έλεγα ότι υπάρχει η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα. Παράλληλε δράσει θα πραγματοποιούνται στο TEDx που περιμένουν τον επισκέπτη να τι εξερευνήσει, να δοκιμάσει, να παίξει για μια μοναδική εμπειρία γεμάτη από εικόνε, χρώματα και πρωτότυπε εφαρμογέ που θα συναρπάσουν. Πέρα από τα τύχη, μπορεί να βρει κανεί την τύχη μέσα από τα τύχη δεν θα έχει τύχη. Τέντεξ <σχελίδι> Νομίζω ότι το βίντεο είναι εξαιρετικό. Ε, όπως εξαιρετικά θα είναι και όλα αυτά τα οποία θα υποθούν και βεβαίως θα δούμε στο τέντεξ το Ηράκλειο. Το δεύτερο, πέρυσι είχε γίνει στον κόσμο Φέτος στο νέο συνεδριακό κέντρο επί της Λεωφόρου Πλαστήρα, σε έναν εξαιρετικό χώρο. Και μία από τις κυρίες που θα βρεθούν αύριο στο TEDx, και νομίζω στην Κρήτη, όταν το μυαλό μας πηγαίνει στην αγροτιά, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα μπορούσε το διαδίκτυο, η τεχνολογία, να δώσει τη βάση για έναν διαφορετικό, πιο εξυγχρονισμένο, πρωτογενή τομέα. Το TEDx δίνει καινοτομίε, Μία τέτοια καινοτομία είναι και το χωραφάκι.gr. Η κυρία Γιούλη Δοξανάκη, που είναι υπεύθυνη, είναι μαζί μα. Καλώ ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ, καλώ σα βρήκα. Η αραπετρίτικη καταγωγή, μόνιμο κάτοικο Αθήνα. Άρα, ας. εγώ θα σα καλωσορίσω και στον, στην ιδιαίτερη πατρίδα σα. <laughs> Ευχαριστώ πολύ, είναι μεγάλη χαρά που είμαι εδώ. Λοιπόν, πριν πάμε στο χωραφάκι.gr και στη δική σα αυριανή παρουσία στο TEDx στο Ηράκλειο, θα ήθελα να μου δώσετε έτσι μια μικρή γεύση για το τι θα δούμε αύριο στο Τέντεξ. Ε, μόλις ήρθα από, το, ε, από τις προετοιμασίε mm -hmm. που λαμβάνουν τώρα χώρα και ήδη η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική, υπάρχει πάρα πολλή ενέργεια. Οπότε σίγουρα αύριο περιμένουμε μια μέρα γεμάτη με πολλές ιδέες, με ανταλλαγή απόψεων, με καταπληκτικές ομιλίες και πάρα πολλά δρόμενα. Δηλαδή mm -hmm. θα είναι μια γεμάτη μέρα και σίγουρα θα περάσουμε όλοι καταπληκτικά. Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, το TEDx είναι μια προσπάθεια ανθρώπων ε, να ενώσουν καινοτομίε, να ενώσουν ιδέε, να εκφράσουν απόψει και την ίδια ώρα να φέρουν ανθρώπου που ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο τομέα πιο κοντά με ανθρώπου που χαρακτηρίζονται ειδικοί. Και νομίζω ότι η καινοτομία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη. Και η λέξη ανάπτυξη είναι πλέον άγνωστη τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ελλάδα, κυρία Δροσανάκη. Ακριβώ. Ε, αυτό που βλέπουμε στο TEDx και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι όλη αυτή η ανταλλαγή ιδεών που γίνεται, που ήδη έχει ξεκινήσει από σήμερα με του ομιλητέ, με του εθελοντέ. Ε, και βλέπουμε ότι ήδη πάρα πολλά πράγματα αρχίζουν, αλλάζουν μορφή, γεννιούνται νέε ιδέε. Πόσο μάλλον αύριο που θα είναι και ο κόσμο εκεί και όλοι μαζί θα μπορέσουμε να δούμε πώ μπορούμε πλέον να σπάσουμε αυτά τα τείχη, να προσπεράσουμε τα τείχη για να κάνουμε το, τον κόσμο μα, τη γειτονιά μα, το νησί μα καλύτερο. Και όλα αυτά βεβαίω γίνονται με φόντο τα ενετικά τείχη, τα οποία έχουν έτσι και την τιμητική του στο βίντεο που προηγήθηκε. Ε, κάποτε το Ηράκλειο το λέγανε μια άσχημη, όμορφη πόλη. Για εμά που ζούμε στο Ηράκλειο, όπως, όσο άσχημη και είναι, την αγαπάμε αυτή την πόλη, παρόλο που έχει αλλάξει. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στην δική σα παρουσία αύριο στο TEDx. Χωραφάκι.gr. Τι είναι το χωραφάκι.gr. Το χωραφάκι.gr είναι μια online πλατφόρμα η οποία βοηθάει αυτού οι οποίοι σκέφτονται να ασχοληθούν με το κομμάτι τη γεωργία να ξεκινήσουν. Mm -hmm. Δηλαδή, όλοι έχουμε ένα χωραφάκι στο χωριό, ξεχασμένο, το οποίο τώρα με την κρίση και όπω είπατε με τι δύσκολε αυτέ οι οικονομικέ συνθήκε, ψάχνουμε να δούμε αν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Άρα, οι αγρότε και τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα έχουν ένα λόγο παραπάνω να εστιάσουν λίγο σε αυτή τη θεματική ενότητα το ενδιαφέρον. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, μπορεί απλά να είμαστε αγρότε, αλλά να θέλουμε να σκεφτούμε νέε καλλιέργειε, να εξετάσουμε νέε προοπτικέ. Mm -hmm. Το χωραφάκι.gr, λοιπόν βοηθάει αυτού του ανθρώπου με, με μια πολύ απλή διαδικασία. Ε, το πρώτο πράγμα είναι να βρούμε την ιδέα, δηλαδή ε, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λιγάκι πιο επιχειρηματικά. Οπότε θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι το όραμα, ποια είναι η ιδέα πίσω από αυτή, αυτό το νέο εγχείρημα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με, με τι. Ε, ε, με, με το χώμα που έχει το χωραφάκι μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εξετάσουμε και αυτό, να δούμε δηλαδή τι πραγματικέ προοπτικέ που έχει η γη μα και ε, να δούμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οπότε ζητάμε χώμα από το χωραφάκι για να μπορέσουμε <φ Jeder> να κάνουμε μια εδαφολογική ανάλυση και να μπορέσουμε να δούμε όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά την περασμένη τηλεοπτική σεζόν, από αυτήν τον την εκπομπή, η κυρία Δροσονάκη, πέρασαν, θυμάμαι, τρει διαφορετικέ περιπτώσει νέων παιδιών από την Ιεράπετρα που ολοκλήρωσαν τις σπουδέ τους σε ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο και μπήκαν στον πρωτογενή τομέα με όραμα, με καινοτομία και αυτή τη στιγμή έχουν κάνει θαύματα και η δραστηριότητά τους δεν περιορίστηκε μόνο στα σύνορα της Ιεράπετρας ή της Κρήτης. Άρα, θα μπορούσε το αυριανό TEDx μέσα από το χαραφάκι.gr να στείλει το μήνυμα ότι τελικά κάπου εκεί στη γη μας ίσως να είναι και ο δρόμος, το άνοιγμα του δρόμου προς την ανάπτυξη. Εγώ σίγουρα το πιστεύω και νομίζω ότι πολλοί κόσμοι το πιστεύουν γιατί ήδη βλέπουμε μεγάλη στροφή προ τον γεωργικό τομέα, mm -hmm. τον αγροδιατροφικό γενικότερα ε, και βλέπουμε και πολλέ επιτυχημένε προσπάθειε. Αυτό που έχω δει να αλλάζει αυτά τα χρόνια ε, και μέσα από το χωραφάκι.gr είναι ότι έχει αλλάξει λιγάκι η αντίληψη. Πλέον ο παραγωγό, ο αγρότη, αρχίζει να γίνεται περισσότερο επιχειρηματία, δηλαδή να σκέφτεται σαν, ε, περισσότερο σαν επιχειρηματία τη ε, τωρινή γενιά. Δηλαδή, να βάζει την τεχνολογία μέσα στην εκπαίδευση. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα του. πολύ καλό. Ακριβώ, ακριβώ. Να βάζει την τεχνολογία, να ασχολείται με το κομμάτι του μάρκετινγκ, να ασχολείται με τι πωλήσει του πιο έντονα, δηλαδή να το βλέπει πιο ολοκληρωμένα όλο αυτό το θέμα. Το ότι το χωραφάκι.gr αύριο θα παρουσιαστεί επίσημα και στην Κρήτη μέσα από το TEDx στο Ηράκλειο. Θα ήθελα να μου πείτε, ε, θεωρείτε ότι στην Κρήτη, στα νέα παιδιά, η επικρατεία ακόμα του ταμπού, εντάξει, δεν σπούδαζα δέκα χρόνια για να γυρίσω στα χωράφια του πατέρα μου ή σιγά σιγά αυτή η νοοτροπία αλλάζει. η νοτροπία ότι έχει αλλάξει ήδη λόγω mm -hmm. του ότι οι προπτικές έχουν αλλάξει. Ε, το θέμα είναι να έχουμε μια βιωσιμότητα σε αυτό που κάνουμε. Το ότι έχουμε σπουδάσει μπορεί να είναι και το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα που θα μα βάλει και μπροστά από τον ανταγωνισμό. Ακόμα και αν αυτό που έχουμε σπουδάσει δεν έχει σχέση με τον αγροτικό τομέα. Ναι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει όμω για να εξελίξει αυτό που κάνει. Δηλαδή, αν είσαι μηχανικό, να κάνει μια καινοτομία στο κομμάτι τη αγροτική παραγωγή σε κάποιο μηχάνημα. Αν είσαι γραφίστα, να σχεδιάσει την ε, ωραία σου συσκευασία. Δηλαδή, το κάθε τι που ξέρουμε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε υπέρ μα. Αρκεί να σκεφτούμε διεξοδικά έξυπνα και να μπορέσουμε να οργανώσουμε πολύ καλά τη δουλειά μας από την αρχή. Δεν ξέρω αν είναι διοντολογικό για να κρατήσουμε έτσι και κάποια πράγματα ω ενδιαφέρον στους τηλεθεατές mm -hmm. και κυρίως αυτούς που θα συμμετέχουν αύριο στο TEDx Ιράκλιο. Ε, Τι θα δουν αύριο από εσά οι άνθρωποι που θα βρεθούν εκεί, κυρία Δροσανάκη. Ε... Φαντάζομαι μια μικρή... Δεν θέλω να μα. Πείτε την έκπληξη που μπορεί να ετοιμάζετε, Γιατί ξέρω, μιλώντα το πρωί και με την Νοντέτ στο τηλέφωνο, ότι αυτό το TEDx επιφυλάσσει πάρα πολλέ εκπλήξει. Πραγματικά. Εγώ αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω αύριο είναι να δώσω στου ανθρώπου οι οποίοι θα είναι ε, ε παρόντες στο TEDx να την. Πώ να σπάσουν το τείχο αυτό που του κρατάει από το να ξεκινήσουν να ασχοληθούν με την γεωργική παραγωγή. Δηλαδή, όλα αυτά τα επιχειρήματα, τις λύσεις, τον τρόπο πώ να το κάνουν πραγματικότητα. Εδώ πέρα, βεβαίω, έχω και μηνύματα πώ μπορούμε να ε, βρεθούμε αύριο στο TEDx. Νομίζω ότι πλέον έχουν κλειστεί οι θέσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Δεν θέλω να το πω με σιγουριά. Αν μας ακούει κάποιος από τους υπεύθυνους, ας επικοινωνήσει στο 2810 38000 για να το μεταφέρουμε κι εμείς στους τηλεθεατές. Είναι μια κοινοτομία το TEDx που είναι και μια παγκόσμια έτσι, συνήθεια, α το πούμε, ένα παγκόσμιο θεσμό για την Κρήτη, η κυρία Δροσανάκη, και υπάρχει αυτή η ανταπόκριση και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ανταπόκριση νομίζω ότι είναι παγκόσμια. Uh -huh. Δηλαδή, τα βλέμματα αύριο θα είναι στραμμένα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, από όλο τον κόσμο. Ήδη πολλοί φίλοι από το εξωτερικό έχουν μάθει για το TEDx Ηράκλειο και έχουν επικοινωνήσει και λέγοντα τι, ε, τι καταπληκτικά πράγματα ετοιμάζουμε. Uh -huh. ε, όχι είναι μόνο μια καινοτομία, είναι και μια ανάγκη. Είναι μια ανάγκη για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με καινούργιε ιδέε, να όπως είπαμε να ανταλλάξουμε απόψει και να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπέρα και να εξελιχθούμε. Σαν άνθρωποι, σαν επαγγελματίε και γενικά. Σε όποιο χώρο ε, βρισκόμαστε και ενδιαφερόμαστε. Άρα, πέρα από όλο αυτό το οποίο θα παρουσιάσετε εσεί, θέλετε να στείλετε και το μήνυμα ότι ποτέ δεν είναι αργά. Αν υπάρχει όραμα ε, και έτσι όρεξη για να μάθουμε πράγματα, μπορούμε να το ψάξουμε. Πώ μπορούμε να περιηγηθούμε στο χωραφάκι.gr, Τι είναι αυτό που θα μα προτείνατε να δούμε στο χωραφάκι.gr. Ε, Μπαίνοντα στο χωραφάκι.gr, ε, σαφώ θα μπορείτε να δείτε τι κάνουμε, ποιοι είμαστε, αλλά το κυριότερο, να μα στείλετε την ιδέα σα. Mm -hmm. Δηλαδή, τι σκέφτεστε, ακόμα και αν είναι το πιο παράξενο πράγμα που έχει περάσει στο μυαλό σα σε σχέση πάντα με την αγροτική καλλιέργεια. Εσάς ευχαριστώ, πώ σα ήρθε η ιδέα για το χωραφάκι.gr, γιατί ξέρω ότι θα δώσετε μυστικά πώ μπορούμε να κάνουμε και ένα μικρό κήπο στο σπίτι μα. Θα κάνουμε και ένα μικρό Τώρα η αλήθεια είναι ότι. Εργαστήριο. Ε, 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 μετέφερα κάτι, <laughs> αλλά να δώσω κάτι στου τηλεφωνικού. προ Θεού. θα κάνουμε ένα μικρό εργαστήριο το πώ μπορούμε να κάνουμε το μπαλκονάκι μα, την ταράτσα μα, ε, να, ε, καλλιεργήσουμε τα δικά μα λαχανικά, να κάνουμε ένα μίνι θερμοκήπιο και διάφορε άλλε εκπλήξει. Τώρα θα μαρτυρήσω. Είναι απλά μαρτυρήσω τώρα μου ήρθε σε μήνυμα. Η αλήθεια. κυρία θα δείξει και ένα μικρό χαραφάκι, αύριο θα γίνει στο μπαλκόνι σα. Άρα οι τηλεθεατέ έχουν ενημερωθεί και είναι πολύ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ο κόσμο συμμετέχει σε αυτό και νομίζω ότι σε εποχέ οικονομική κρίση, ένα χωραφάκι στο μπαλκόνι. Φαντάζομαι, επειδή ζείτε στην Αθήνα, αυτό θα το είχατε αντιληφθεί ότι υπήρχε σε μπαλκόνι ενδεχομένω τη περιοχή σα. Εννοείται, μα το θέμα είναι ότι ούτω ή άλλω τώρα όλοι ψάχνουμε τρόπου και να τρεφόμαστε υγιεινά, αλλά mm -hmm. και να μειώσουμε και λιγάκι τα έξοδά μα σε σχέση με τα προϊόντα που αγοράζουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία αύριο. Ευχαριστούμε καλά. Εγώ.